Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να μας πείτε θέλουμε να μας πείτε για το πρόγραμμα αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό και που στην πατρίδα μας έχουμε πολλά μοναστήρια, έχουμε βυζαντινές έτσι, εκκλησίες με ιστορία, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και εμείς ιδιαίτερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα. Περί τίνος πρόκειται, δώστε μας λεπτομέρειες. Ναι, ευχαριστώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι μεταπτυχιακών σπουδών. Mm-hmm. Είναι καταρχήν μεταπτυχιακό. Έπειτα είναι διιδρυματικό. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται οργανώνεται μεταξύ δύο ιδρυμάτων. Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Mm-hmm. Γίνεται επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό μεταξύ δύο ειδικών τμήματων για τον προσκυνηματικό και θρησκευτικό τουρισμό, μεταξύ δύο ειδικών τμήματων που αντιπροσωπεύουν τους πυλώνες ακριβώς αυτού του αντικειμένου, το θρησκευτικό και το τουριστικό. Γίνεται δηλαδή μεταξύ του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος διοίκησης οργανισμών, μάρκετινγκ και τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Είναι ακριβώς τα τμήματα που καλύπτουν τα δύο πεδία των γνωστικών αντικειμένων που απαιτεί αυτό το πρόγραμμα. Είναι ανοιχτό, μπορεί κανείς να συμμετάσχει. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει, τι πρέπει να κάνει? Ναι. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους όσους έχουν πτυχίο ΑΕΗ, δηλαδή πανεπιστημίων και ΤΕΗ, ακόμη και όσους έχουν πτυχίο από ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες. Και έχουν βέβαια συναφή ενδιαφέροντα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, δηλαδή με τον τουρισμό, τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό. Διότι όπως γνωρίζετε, ο θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός αποτελεί έναν ειδικό κλάδο του τουρισμού, ο οποίος ακριβώς απαιτεί και ειδική μεταχείριση. Και είναι και ένας πολύ υποσχόμενος κλάδος, πολλά υποσχόμενος κλάδος. Πολλά υποσχόμενος, ισχυρός πόλος έλξεως, mm-hmm. για μια μεγάλη σημαντική μερίδα πληθυσμού, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τα Ορθόδοξα Βαλκάνια και από τη γειτονιά μας όλοι. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό σκεφτήκαμε και εμείς ως ακαδημαϊκοί, και θελήσαμε να βοηθήσουμε σε αυτόν τον κλάδο που βοηθά και στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας και στη συνειδητοποίηση της ταυτότητάς μας, αλλά και στην ανάπτυξη και την οικονομική και άλλη του τόπου μας. Κυρία Παπαδημητρίου, επειδή έχετε σίγουρα εικόνα, στην παρούσα φάση και τα τελευταία χρόνια ο θρησκευτικός τουρισμός έχει λάβει την προσοχή που θα έπρεπε από το κράτος? Υπάρχει κάτι οργανωμένο το οποίο να τρέχει αυτή τη στιγμή και να φέρνει αποτελέσματα, ή εξαρτάται κυρίως από τους tour operators και από τον ιδιωτικό τομέα και από φυσικά το θρησκευτικό συναίσθημα των τουριστών? Ναι, οπωσδήποτε έχει λάβει την προσοχή. Mm-hmm. Διότι είναι ένα αίτημα του λαού, ας το πούμε, του λαού του τουριστικού πληθυσμού, το οποίο, όπως μόλις είπα, είναι και μεγάλο σε πλήθος, αλλά και συγκεκριμένο στην αναζήτηση για επίσκεψη θρησκευτικών τόπων. Mm-hmm. Οπωσδήποτε αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και από την πολιτεία και από τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Το ζήτημα είναι κατά πόσον είμαστε έτοιμοι ή κατά πόσον προσφέρουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί αυτό το είδος του τουρισμού. Διότι σκεφτείτε ότι το αντικείμενό του είναι αφενός τα θρησκευτικά μνημεία του τόπου, που δεν είναι εύκολο να τα γνωρίζει ένας που βγάζει απλώς τη σχολή ξεναγών. Έχει γενικές γνώσεις. Επίσης δεν είναι εύκολο να τα γνωρίζει κάποιος που ασχολείται ερασιτεχνικά με τον τουρισμό. Διότι αυτός εκτός των άλλων δεν έχει και τις οργανωτικές ικανότητες που απαιτεί μια τουριστική διαδικασία. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, σκεφτείτε την ιδιαιτερότητα του group, του target group, της ομάδος δηλαδή προς την οποία απευθύνεται ο θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απλώς περιηγητές. Είναι άνθρωποι που έχουν την θρησκευτική ευλάβεια ή έστω την πολιτισμική
το πολιτισμικό θρησκευτικό ενδιαφέρον, ειδικό δηλαδή πολιτισμικό ενδιαφέρον, να επισκεφθούν μνημεία, τόπους, και αυτό το group, αυτή η ομάδα απαιτεί μια ιδιαίτερη μεταχείριση, έναν ιδιαίτερο σεβασμό και μια ευαισθησία. Υψηλού επίπεδου χαρακτηριστικά ως επισκέπτες και βοηθούν πάρα πολύ με την παρουσία τους στη χώρα μας. Κώστα, τώρα διαδικαστικά, επειδή εγώ είμαι και λίγο πρακτικός, τρέχουν ημερομηνίες, πρέπει κάποιος να προλάβει κάτι. Ναι. Πόση διάρκεια είναι η φοίτηση του προγράμματος, λόγω και της πανδημίας φαντάζομαι θα γίνεται από απόσταση. Σωστά, ναι. Βασικά αυτό το εξάμηνο, όλα τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, εξ αποστάσεως, αλλά έχουμε στο πρόγραμμά μας προβλέψει ώστε να υπάρχει και η φυσική παρουσία όταν θα επιτραπεί και παράλληλα η διαδικτυακή. Κάποιος δηλαδή θα μπορεί να παρακολουθεί είτε φυσικά είτε διαδικτυακά, είτε άλλοτε φυσικά και άλλοτε διαδικτυακά, εφόσον θα έχουμε όλες τις συνθήκες κατάλληλες. Οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης τρέχουν. Είναι από τις 15 Φεβρουαρίου, έχουν αρχίσει εδώ και περίπου μια εβδομάδα, μέχρι τις 15 Μαρτίου. Είναι κάπως στενά τα όρια, αλλά αυτό χρειάζεται για να προλάβουμε το εαρινό εξάμηνο, που πρέπει σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά δεδομένα να έχει την ανάλογη έκταση. Και επομένως είμαστε ανοιχτοί και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός. Η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών μηνών, τριών εξαμήνων, συγγνώμη. Στα δύο πρώτα εξάμηνα είναι η παρακολούθηση των αναγκαίων μαθημάτων, τουριστικών και θεολογικών, ο συνδυασμός τους. Και στο τρίτο εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της εργασίας, η οποία θα αποδώσει δίπλωμα μεταπτυχιακό στον εκπαιδευόμενο. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο αντίτιμο ή είναι από τα δωρεάν προγράμματα αυτό? Όχι, είναι αμοιβόμενο. Υπάρχει δωρεάν δυνατότητα, αλλά έχουμε προσπαθήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο φτηνά, έτσι, για να το πω λαϊκά. Είναι μόλις 2.000 ευρώ, τη στιγμή που παράλληλα προγράμματα είναι πολύ ακριβότερα. Είναι πολύ ακριβότερα, βέβαια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, πεδίο δόξης Λαμπρών, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Δεν ξέρω, κύριε Μαυρίδη, αν θέλετε να συμπληρώσουμε σε ποιους αποβλέπει αυτό το από φοιτητούς θεολογικών σχολών, σε αποφοιτητούς πτυχιούχους που ασχολούνται με εκκλησιαστική διακονία, είτε είναι ιερείς, είτε είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τις ποιμαντικές δραστηριότητες μιας ενορίας, μιας Μητροπόλεως, αλλά και σε αποφύτους τουριστικών επαγγελμάτων, οι οποίοι θέλουν να ειδικευθούν στον θρησκευτικό προσκυνηματικό τουρισμό και θα αποκτήσουν τις ειδικές γνώσεις που δίνει αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.